με δύο παιδάκια να είσαι μητέρα. Εντάξει, κάποιες φορές είναι πιο εύκολα τα πράγματα, άλλες φορές είναι δύσκολα, θέλει πάρα πολύ χρόνο, θέλει υπομονή πολύ. Το καλό είναι ότι όταν μια γυναίκα δουλεύει και βγαίνει λίγο από το σπίτι, μπορεί να κρατήσει κάπως τις ισορροπίες. Γιατί αλλιώς πραγματικά είναι μια τρέλα. Πάντως, κιλά δεν έχεις πάρει ούτε στη μία ούτε στην άλλη κοιμοσύνη. Στη μία πήρα 15, στην άλλη πήρα 8, αλλά τα έχασα πολύ γρήγορα. Τι είναι αυτό που έκανε και σου έχει κάνει ο σύντροφός και σου έχει μείνει αξέχαστο σε αυτά τα χρόνια σχέσεις? Μου έχει κάνει πολλά πράγματα. Και την πρόταση γάμου μου έκανε που ήταν ιδιαίτερη πολύ και μου άρεσε. Μου την έκανε πηγαίνοντας σε ένα ταξίδι στο Παρίσι, μέσα στο αεροπλάνο. Αλλά το πιο σημαντικό σε μια σχέση είναι το πόσο καλά γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή και πράγματα μικρά καθημερινά που μπορεί να λέγονται, μπορεί συμπεριφορές, διάφορες καταστάσεις, ξέρεις που περνάμε. Όλα αυτά μικρά-μικρά συμπληρώνουν την καθημερινότητα και νομίζω ότι αυτό φτιάχνει μια σχέση ανάμεσα στα ζευγάρια για να κρατάει. Ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Κοίτα, όταν μπαίνουν λίγο τα παιδιά, εκεί είναι το δύσκολο. Απομακρύνεται λίγο το ζευγάρι. Αλλά είναι και στο χέρι μας να μπορέσουμε να βρούμε τρόπο. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Βέβαια, θα έχεις και το DNA να κάνεις και δίδυμα. Το σκεφτείτε. Πραγματικά, ναι, ναι, και από τις δύο πλευρές. Έχεις και εσύ. Η γιαγιά μου ήταν δίδυμη. Το φοβήθηκα, να σου πω την αλήθεια, στο δεύτερο. Ναι. Λέω τώρα να έχεις ένα και να σου έρθουν και άλλα δύο. Δεν θα ήθελα να δεχτεί τρία, όχι. Φαντάζομαι ότι έχεις δεχτεί πρόταση για survivor και. Ναι, δέχτηκα. Φέτος μου έκαναν πρόταση να πάω. Το σκέφτηκα να σου πω λίγο, πέρασε από το μυαλό μου πώς θα ήταν όλο αυτό. Σίγουρα ωραία εμπειρία, αλλά θα ήταν πολύ δύσκολο με δύο παιδιά να σηκωθώ να φύγω. Σωστό τώρα. Αυτό τώρα είναι απόφαση μεγάλη. Δηλαδή, άμα δεν έχει. Το έχουν κάνει. Ναι, αλλά τώρα φαντάζομαι η Βάσο δεν έχει πρόβλημα. Άμεσο, ναι, κατάλαβες. Ναι, εντάξει, η κοπέλα σαφώς δεν έχει πρόβλημα επιβίωσης, είναι παντρεμένη με έναν επιχειρηματία, είναι αυτό εκεί, διαργάζεται αρκετά, κάνει δουλειές. Δεν το είπα σαν δείχτη που λες άλλες το έχουν κάνει. Οι άλλες όμως μπορεί όταν ο άλλος δεν έχει δουλειά και λέει έχω έξοδα και έχω λογαριασμούς, θα πάω και καλά θα κάνει που θα πάει. Είναι προσωπική απόφαση του καθενός. Αυτό εξαρτάται τώρα τι ιστορία έχει. Η Βάσο το βλέπει έτσι και καλά κάνει. Η κοπέλα είναι μοντέλο, είναι και ο σύζυγός της, από ό,τι ξέρω, είναι καλά οικονομικά.